Ο πρώτος ηλιακός δρόμος είναι πραγματικότητα και εγκαινιάστηκε πριν λίγες εβδομάδες στη Γαλλία. Έχει μήκος 1 χιλιόμετρο, βρίσκεται σε χωριό της Νορμανδίας, κόστησε 5 εκατομμύρια ευρώ και θα χρησιμοποιείται από περίπου 2.000 οδηγούς καθημερινά για μια δοκιμαστική περίοδο 2 χρόνων. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα διαπιστωθεί αν και κατά πόσο ο ηλιακός αυτός δρόμος, που αποτελείται από ηλιακά πάνελ περίπου 2.800 τετραγωνικών μέτρων, μπορεί να παράγει αρκετή ενέργεια ώστε να φωταγωγείται ολόκληρο το χωριό των περίπου 3.500 κατοίκων. Και όλα αυτά σε μια περιοχή της Νορμανδίας που απολαμβάνει μόλις 44 μέρες δυνατής ηλιοφάνειας το χρόνο, εν αντιθέσει με τις 170 ηλιόλουστες μέρες της Μασσαλίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με απόφαση του, το Υπουργείο Μεταφορών φέρνει το ρομποτικό μέλλον στην καθημερινή ζωή και δι στις μετακινήσεις. Η τεχνολογία όχημα προς όχημα, V2V, επιτρέπει στα οχήματα να ανταλλάσσουν ασύρματα δεδομένα για τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τους. Τα δεδομένα ανανεώνονται 10 φορές το δευτερόλεπτο και με τον τρόπο αυτό τα οχήματα προειδοποιούν τους οδηγούς τους για κινδύνους από άλλα οχήματα που δεν έχουν ήδη αντιληφθεί, τους καλούν να κόψουν ταχύτητα ή να αποφύγουν να αλλάξουν λωρίδα. Η τεχνολογία V2V επιτρέπει την επικοινωνία των οχημάτων και με τα φανάρια, ώστε να ενημερώνονται οι οδηγοί σε πόση ώρα θα πέσουν σε κόκκινο. Το μέτρο αφορά όλα τα οχήματα, ακόμη και τα μη αυτοοδηγούμενα, τα οποία θα χρειαστεί να ενσωματώσουν σταδιακά την τεχνολογία V2V. The goal is to see this technology put in place as soon as possible. We know that it has the capability to help us avoid accidents that currently happen today. Υπάρχουν βέβαια σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας που εγείρονται και πιθανότατα θα προκαλέσουν αντιδράσεις. You are going to be able to be tracked like you've never been tracked before, with a specificity like you've never been tracked. And then there's the issue that really most of the data will be being collected by private corporations. Όπως εκτιμά το Αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών, πάντως, με τον τρόπο αυτό, τα ατυχήματα στους δρόμους μπορεί να μειωθούν σε ποσοστό ακόμη και 80%. Στην Κίνα, η κυβέρνηση σκληραίνει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο του διαδικτύου, απαγορεύοντας πλέον τη σύνδεση στο ίντερνετ μέσω των εικονικών ιδιωτικών δικτύων, των VPN. Σε μια χώρα όπου τα ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα, το Google, το Facebook και το Twitter είναι απαγορευμένα, τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούν οι χρήστες να συνδέονται με τον υπόλοιπο κόσμο, μακριά από το άγρυπνο μάτι του κρατικού ελέγχου. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι το Firewall, το σύστημα που φιλτράρει και μπλοκάρει όλες αυτές τις σελίδες, ονομάζεται Μεγάλο Τείχος Προστασίας της Κίνας. Σύμφωνα με το σχέδιο του Κινέζικου Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, μέσα στους ερχόμενους 14 μήνες η κυβέρνηση προχωρά σε περαιτέρω εκαθάριση των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει να χρησιμοποιεί τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα που επιτρέπουν στους χρήστες την κρυπτογραφημένη πλοήγηση, θα χρειάζεται πρώτα ειδική άδεια από την κυβέρνηση. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που 731 εκατομμύρια Κινέζοι, ο μισός και πλέον δηλαδή πληθυσμός της χώρας, έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, με τα 2/3 από αυτούς να χρησιμοποιούν αποκλειστικά smartphones και το 60% να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.